Γεια σας παιδιά, ονομάζομαι Θεόδωρος Σαραντόπουλος, είμαι επαγγελματίας ψαράς και μέσα από το κανάλι μου στο YouTube θα βρείτε διάφορες σχέσεις με συμβουλές που έχουν να κάνουν με την ερασιτεχνική αλληλεία, αλλά θα μιλήσουμε και για το επαγγελματικό κομμάτι της αλληλείας, όπου οι ερασιτέχνες μπορούν να δουλεύουν σαν κυκλοπαιδική γλώσση, καθώς επίσης θα μοιραστώ και μαζί σας διάφορες νόστιμες συνταγές και κόλπα για να νοστιμεύσουν τα αγαπημένα μας αλλιεύματα. Έχουμε δείξει σε άλλα βίντεο πώς καθαρίζουμε τα χέρια κτλ. Σήμερα θα δείξουμε πώς κάνουμε φιλέτο χελιού. Το οποίο μπορούμε να το κάνουμε ψητό, σουβλάκι και πάει λέγοντας. Πάμε να το φτιάξουμε. Εδώ παιδιά έχω κάτι χελάκια που μέχρι πριν 10 λεπτά ήταν ζωντανά. Αλλά όταν έχετε ζωντανά χέρια τα οποία έχουν βγει εκείνη την ώρα από το νερό και θέλετε να τα σκοτώσετε κατευθείαν για να τα φτιάξετε, γιατί ζωντανά τα χέρια δεν μπορείτε να τα παλέψετε, τους ρίχνετε λίγο χοντρό αλάτι και τα αφήνετε για 10 λεπτά. Στα 10 λεπτά έχουν αφυτατωθεί, δεν παίρνουν οξυγόνο και πεθαίνουν. Είναι το αποτέλεσμα αυτό. Πάμε να δείξουμε τώρα πώς τα φιλετάρουμε. Εδώ έχουμε την κλασική σαλίδα, παιδιά. Okay. Παίρνουμε ένα χέρι. Βλέπετε, μία πρόγκα, θα δείξω μία άλλη πατέντα την οποία δεν την έχω τώρα. Θέλω να τη φτιάξω γιατί φτιάχνω συνέχεια τέτοιες ιστορίες αμαρτωλές εδώ με χέλια. Και δεν το έχω έτοιμο να το... Και πρέπει να φτιάξω ένα εργαλιάκι τέτοιο για να μπορώ να σας δείξω πώς γίνεται. Να το κάνετε πιο άνετα, να μην έχετε απλά μία σανίδα. Αυτή είναι η εύκολη λύση σανίδα. Και επειδή τη χρησιμοποιώ συνέχεια, δεν μπαίνω στη διαδικασία να φτιάξω το εργαλείο για να φιλετάρω τα χέρια. Για να το φιλετάρουμε, ξεκινάμε. Από την πάνω μεριά, άλλοι τα ανοίγουν από κάτω. Εγώ δεν μπορώ να τα ανοίξω από κάτω, παιδιά. Θα το δείξω όπως ξέρω, από την πάνω μεριά. Ξεκινάμε από την κορυφή και ανοίγουμε το χέρι προς τα κάτω. Κάνουμε μία μικρή τομή. Εδώ αν είναι ζωντανό για να πεθάνει. Εμείς θα έχουμε σκοτώσει με τα λάδια όπως είπαμε. Κάνουμε ένα κάθετο. Χαράκωμα του χελιού. Κατά μήκος του πτερυγίου του, το βλέπετε. Κατά αυτόν τον τρόπο. Αν είναι λίγο πιασούμενα τα χέρια, παιδιά, μην βάλετε τίποτα πιτσιρικόχελα, φλαμιταράκια ή παρακαντήσα. Αν είναι λίγο πιασούμενα, να έχουν κρέας. Λοιπόν, θα πάτε κατά αυτόν τον τρόπο μέχρι πίσω. Οκ. Ανοίγετε από την πάνω μεριά. Κανονικά τα φιλετάρουν από κάτω. Εγώ δεν ξέρω αν τα φιλετάρω από κάτω, παιδιά. Από κάτω είναι λίγο μπέρδεμα για μένα. Εγώ έτσι ξέρω αν τα ανοίγω όπως το πετάλι. Οκ. Βλέπετε. Προσεκτικά, προσεκτικά στο κόκαλο. Να φύγει, να μην μείνει με ζέση πάνω. Βλέπετε. Εδώ πίσω η ουρά δεν μας ενδιαφέρει και τόσο γιατί κόκαλο είναι, δεν έχει κάτι και στο ψήσιμο δεν θα μείνει τίποτα εκεί. Βλέπετε τι ώρα άνοιξε. Το πρώτο φιλετό μας θα το βγάλουμε τώρα, περιμένετε να δείτε. Εδώ.
Βλέπει τι ωραίο γίνεται. Φιλετάκι μας. Να μην το ματιάσουμε. Λοιπόν. Εδώ. 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 Κατά αυτόν τον τρόπο. Ωραία. Βλέπετε. Έχουμε. Σπάσαμε τη χολή βέβαια, αλλά δεν πειράζει. Εξεπληθεί κατευθείαν. Δεν θα μείνει. Έχουμε το πρώτο φιλέτο. Οκ. Πάει το φιλέτο στην άκρη. Σκουπίζουμε από τη βλένα, σκουπίζουμε και το χέρι και πάμε να βγάλουμε το δεύτερο. Το δεύτερο, παιδιά, θα πάτε κάτω από το ραχοκόκαλο, okay, κάτω από το ραχοκόκαλο, κατά αυτόν τον τρόπο, θα μπείτε λίγο πλάγια, εδώ, και θα αρχίσετε να το καθαρίζετε, να το ξεκολλάτε. Το βλέπετε? Κατά αυτόν τον τρόπο. Το δάχτυλο το βάζετε πίσω από το νηστέρι για να ακολουθάει και να ανοίγει το δρόμο στο νηστέρι και να κόβει. Το βλέπετε? Ή στο νηστέρι, στο ξηράφο, τέχει το καθένας. Λοιπόν, για να βγάλετε το κοκαλάκι. Κοιτάξτε τι ωραία βγαίνει. Βλέπετε? Κοιτάξτε το. Και θα μείνει ο καθαρός ο μεζές. Βλέπετε? Κατά αυτόν τον τρόπο εδώ. Οκ. Να το χελάκι μας, παιδιά, τι ωραίο το κάναμε. Είδατε. Στο πρώτο ψάρι που θα κάνετε μπορεί να δυσκολευτείτε λίγο. Οκ. Εδώ τώρα πάει ευθεία κατά μήκους, δεν χρειάζεται κάτι το ιδιαίτερο εδώ. Βγήκε, βλέπετε. Λοιπόν, είναι το σημείο που δεν... Οκ. Λοιπόν, αυτό ήταν, παιδιά, το φιλετάρισμα του χελιού. Οκ. Okay. Τώρα, αν θέλει κάποιος να βγάλει και το δέρμα, μπορεί να κάνει το εξής. Το δέρμα καλό είναι να μην το βγάλετε στα φιλέτα από τα χέλια. Το δέρμα καλό είναι να μένει. Οκ. Okay. Αν θέλετε να βγάλετε όμως και το δέρμα, μπορεί να κάνει το εξής. Όπως και με τα ψάρια. Το δέρμα είναι που δίνει όλη την οστιμιά. Μετά βγαίνει μόνο του, ξεκολλάει. Όπως και με τα ψάρια, κάνετε μία μικρή γραμμή πίσω. Πίσω. Μετά μία μπροστά. Και πηγαίνετε το μαχαίρι να το πιάσω. Και πηγαίνετε το μαχαίρι, παιδιά, κατά αυτόν τον τρόπο, κουνώντας το. Για να φύγει ο μεζές. Το βλέπετε εδώ που ξεκουλάει το δέρμα.
Οκ. Okay. Δεν μου δίνει λαβή. Δεν μου δίνει λαβή. Μα τώρα κάτι θα κάνουμε. Λοιπόν. Βλέπετε πως βγαίνει, ε? Βλέπετε. Το έβγαλα το χαρτί που το κράταγα και το κρατάω με το χέρι γιατί κόλλαγε το χαρτί. Και βγαίνει πιο καλά από αυτό. Κοιτάξτε το. Βλέπετε τι ωραία βγαίνει. Ωπαλάκια. Να το. Ένα φιλέτο χέριου. Βλέπετε. Αυτό ήταν το φιλετάρισμα, παιδιά. Τώρα, αν θέλει κάποιο, μπορεί να περάσει τα φιλέτα σε καλαμάκια που σουφλάκι και να τα κάνει σαν σουφλάκι στα κάρβουνα. Ή να τα πανάρει και να τη κάνει και να τα βάλει μέσα σε πίτα. Τα σουπλαμιτάρια τα χέλια, που είναι τα μελίχλωρα που λέμε, τα ψηλά, μπορεί να τα σουφλίσετε σε τρεις μεριές. Θα σας δείξω, μπορεί να κάνουμε ένα βίντεο με σουφλιστά χέλια στα κάρβουνα. Στη σούφλα και να τα ψήσετε σουφλιστά. Εντάξει, τώρα δεν φιλαγωνίζουμε του σεφ, ούτε είμαι σεφ για να πω ότι θα τα βγάλουν τα φιλέτα τέλεια. Εντάξει, κάποια μπορεί να μην μου βγουν και εμένα τόσο τέλεια. Να είστε όλοι καλά, παιδιά που παρακολουθείτε τα βίντεο μου, σας ευχαριστώ γι' αυτό. Μην ξεχνάτε να κάνετε μια εγγραφούλα στο κανάλι μου, like στα βίντεο που σας αρέσουν, να διαβάζετε τα σχόλια και τις περιγραφές, γιατί εκεί θα βοηθείτε περισσότερο από τυχόν απορίες που έχουν άλλοι φίλοι και απαντώ και μπορεί να συμπίπτουν με τις δικές σας ή από κάτι που ξεχνάω και το συμπληρώνω στο βίντεο. Θα σταματήσω και θα παρακαλέσω να μην μου κάνετε μεγάλες ερωτήσεις στα σχόλια, στο Facebook ή οπουδήποτε αλλού ή στις ομάδες, γιατί δεν μπορώ να απαντάω πλέον. Χάνω πολύ χρόνο και ο χρόνος για μένα πλέον είναι χρήμα και ξεκούραση. Δεν έχει άλλες ώρες η μέρα, έχει ένα 24ωρο, δεν μπορώ να τις μεγαλώσω άλλο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και ξανά που παρακολουθείτε τα βίντεό μου. Να τα βλέπετε από την playlist, παιδιά, τα βίντεο που βλέπετε, γιατί από την playlist τα έχω ταξινομημένα όλα τα δικά μου βίντεο σε μία playlist και εκεί πέρα μπορεί να βλέπετε διάφορα θέματα που αφορούν το βίντεο που βλέπετε. Για παράδειγμα, τώρα έχω το φιλετάρισμα πάνω ή κάτω από αυτό το βίντεο, μπορεί να βρείτε το πετάλι ή το ξεκύλιασμα ή δεν ξέρω και εγώ τι. Θα τα πούμε σε ένα επόμενο βίντεο, ωστότε όμως να είστε καλά και γεια σας.